Χαιρετισμό θα απευθύνει στην εκδήλωση των σωματείων και των συνδικάτων ο Κόκαλης Νίκος, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής Συνταξιούχων ΙΚΑ και Τελοκαρνανίας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, από μέρους του παραρτήματος αφιλοχίας του Σωματείου Εργαζομένων Συνταξιούχων ΙΚΑ της Ετωλακαρνανίας, σας απευθύνω αγωνιστικό χαιρετισμό. Τιμάμε φέτος την εργατική πρωτομαγιά με τις αξίες της τάξης μας, όπως λέει και η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, μαζικά, αγωνιστικά και ταξικά. Η 1η Μάη είναι μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και γιορτάζεται με απόφαση των εργαζόμενων και των σωματείων τους και όχι με απόφαση των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. 135 χρόνια μετά την απεργία του Σικάγου για το αιματοβαμμένο 8ωρο είναι ιστορική πρόκληση για τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους της πατρίδας μας, η κυβέρνηση να νομοθετεί 10ωρο, να βάζει στο γύψο τα συνδικάτα, να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Εμείς σαν συνταξιούχοι απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση των συντάξεών μας από τις περικοπές, τη 13η, τη 14η σύνταξή μας αποδοθούν, καθώς και το επίδομα του ΕΚΑΣ. Ζητάμε αυξήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και κατώτερη σύνταξη τα 600 ευρώ. Απαιτούμε να στηριχθεί και να προστατευτεί η υγεία των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, του λαού μας γενικά, από την πανδημία του COVID. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την άμεση επίταξη των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας. Κάτω τα χέρια από το 8ωρο, ελεύθερη δράση των συνδικάτων και τέλος, όπως είπε και η κοπελιά προηγούμενα, τα κέρδη τους είναι νεκροί μας. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Ο Καλογιάννης Πάνος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κατούνας. Φίλες και φίλοι, και εγώ απευθύνω ένα χαιρετισμό
και εγώ τιμώ μόνο σε εσάς, μαζί με εσάς, τους νεκρούς, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, που πριν 135 χρόνια ξεκίνησαν με αγώνα και με αίμα για να φέρουν το οκτάωρο, τα δικαιώματα στους εργάτες, και σήμερα, μετά από 135 χρόνια, ισοπεδώνονται όλα. Καταργείται το οκτάωρο στα παιδιά μας, το συνταξιοδοτικό είναι όπως το περιγράψε προηγουμένως ο ομιλητής, και στο θέμα υγείας το βλέπετε και μόνοι σας που το έβγαλε στην επιφάνεια η πανδημία. Πριν λίγο καιρό δεν ήθελε κανένας την κρατική υγεία, δεν ήθελε κανένας τα κρατικά νοσοκομεία και γι' αυτό δεν τα στήριξαν. Ήθελαν την ιδιωτική υγεία, ιδιωτική πρωτοβουλία. Προδόθηκαν όμως, τους πρόδωσε ο κορονοϊός και έτσι έτρεξαν την τελευταία στιγμή να αγκαλιάσουν αλλά και να στηρίξουν όλο αυτό το λαό απάνω στα κρατικά νοσοκομεία και γενικά σε οτιδήποτε υποδομή έχει το κράτος ή είχε το κράτος για την υγεία μας. Προχθές πέθανε μια κοπέλα στην Κατούνα, κατά σειρά είναι η δέκατη, το δέκατο άτομο που χάνουμε σε αυτά τα χρόνια που ιδρύθηκαν τα κέντρα υγείας. Ήταν 29 χρονών, ήταν έγκυος γυναίκα, νέο παιδί που ξεκίνησε να κάνει την οικογένειά του. Αλλά όμως, όταν ήρθε η δύσκολη στιγμή, δεν υπήρχε γιατρός στο κέντρο υγείας. Όπως δεν υπήρχε και για τους προηγούμενους που πέθαναν. Γνωστά είναι για την Κατούνα. Κάναμε κινητοποιήσεις, παρακαλέσαμε όλες τις κυβερνήσεις κατά καιρούς, αλλά κανένας δεν έσκυψε πάνω από το πρόβλημα το δικό μας. Είμαστε 7 χωριά, έχουμε 7.000 πληθυσμό σε μόνιμη βάση, έχουμε 550 παιδιά που κοιμούνται χωρίς γιατρό το βράδυ και κανένας δεν συγκινείται. Κάθε λίγο και πολύ έχουμε κηδεία. Φεύγουν άνθρωποι αδιέθετοι, μην βουλάνε τα αυτιά τους, μην κυρούν τα μάτια τους. Όποιος έχασε άνθρωπο από την οικογένειά του καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Μόνο τόσο καταλαβαίνει και εσύ το τι ζουν αυτές οι οικογένειες και μέχρι πού θα πάει αυτό. Εμείς δεν ζητάμε ψωμί. Με φτώχεια ζούμε στα χωριά μας. Αλλά χωρίς γιατρό δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Τη φτώχεια την πολεμάμε. Το γιατρό πώς θα το πολεμήσουμε. Θέλουμε τη βοήθεια εκείνη την ώρα και τη στιγμή. Δεν την είχαμε, δεν την έχουμε. Όμως από εδώ και πέρα να ξέρουν. Θα πληρώσουν ακριβά τους θανάτους που έχουμε εμείς στην Κατούνα. Δεν θα κάψουμε με σταυρωμένα χέρια. Το μήνυμα το στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση. Θα έρθουν να λύσουν το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε άλλο να κοιμόμαστε χωρίς γιατρό. Τα παιδιά μας τρέμουμε. Γερόντι άνθρωποι, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τι θα τους κάνουμε, πού τους πάμε. Θέλω να πω ότι το Κέντρο Υγείας Αυτολοχίας πράγματι τρέχει και μας βοηθάει. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Αλλά όμως δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε εδώ. Δεν έχουμε στενοφόρο, δεν έχουμε τίποτα. Πώς θα έρθουμε. Υπάρχει ζήτημα. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι οι συντάξεις των αγροτών. Δεν θα σας κουράσω, δύο λόγια. Τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει όποιος αγρότης χρωστάει πάνω από 6.000 ευρώ δεν μπαίνει σε ρύθμιση μέσα από τη σύνταξή του. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να κάνει ένταξη συνταξιοδότησης. Οι αγρότες μας, για τον αλφαβήτα λόγο, εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά έτσι να χρωστάνε. Ποσά 15-17.000 ευρώ. Όταν του λες εσύ πολιτεία, τα 6.000 ευρώ αναλαμβάνω και στα βάλω σε ρύθμιση και τα κρατάω, θα τα παρακρατάω μέσα από τη σύνταξή σου, αυτή τη μικρή πενιχρή σύνταξη. Το υπόλοιπο ποσό του λες, ή θα το φέρεις μετρητό τώρα, ή θα το κάνουμε 12 δόσεις, λέει σήμερα ο νόμος. Ο σημερινός νόμος, 12 δόσεις. Δηλαδή, ένας που χρωστάει 15.000 ευρώ, 17, πρέπει να δίνει 1.000 το μήνα. Δηλαδή, να τα ρυθμίσει και να δίνει 1.000 το μήνα. Από πού? Μια οικογένεια αγροτικά, αγροτική οικογένεια, έχει ένα αγροτικό εισόδημα. Είναι μία, η καλλιέργεια που έχει και η δραστηριότητα είναι μία. Έχει 4-5 άτομα μέσα, από το ίδιο εισόδημα, από τα πρόβατα, από ιδέες, ό,τι ασχολείται και ό,τι έχει, καλείται να πληρώσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές όλης της οικογένειας. Από πού θα βρουν αυτά τα χρήματα. Και το λέει στον πατέρα και στη μάνα, όταν πάει 67 χρονών, πλήρως και τα υπόλοιπα, πού να τα βρουν να τα πληρώσω. Και κάτι άλλο, τα μισά από αυτά που χρωστάνε οι αγρότες και όλα τα ταμεία και τα υπόλοιπα ταμεία είναι πανωτόκια.
είναι το όχι που έβαλε η πολιτεία και οι προηγούμενοι και παραπροηγούμενοι, είναι σύστημα. Να αφαιρέσουν όλους τους στόχους και να μπούμε και εμείς μετά σε μια ρύθμιση που να μπορούμε να τα αποκριθούμε. Κλείνω με το φράγμα αχυρών. Θα έπρεπε να ντρέπονται όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες οι κυβερνήσεις, 30 χρόνια μέρες, έχουμε το φράγμα αχυρών και ακόμα φράγμα δεν ολοκληρώθηκε. Αναχρηματοδοτήθηκε 11 φορές και το φράγμα δεν έγινε ποτέ. Πώς θα έχουμε εισόδημα στα χωριά μας, πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος εκεί. Τα λεφτά από τα καπνά κλείνουν λίγο-λίγο, ετούτη πενταετία είναι. Τελειώνουν τα ψίχουλα που παίρνουμε. Με τι θα κρατήσει το κόσμο στα χωριά, μήπως θέλουν να πάμε στην Αθηνά. Άμα θέλετε, ας βρούμε δουλειές και εμείς θα πάμε. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα μιλήσω και άλλοι μιλητές. Τα βασικά μας είναι αυτά. Όπως να ξέρετε, στην Κατούνα υποφέρουμε από γιατρούς. Εγώ σήμερα έπρεπε να είναι ένας αντιδήμαρχος από την Κατούνα. Έχουμε δύο αντιδημάρχους και δεν ήρθε ένας να αναβάλει το θέμα. Είναι και δικό τους θέμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει μεγάλο και σημαντικές ευθύνες. Γιατί ποτέ δεν έκανε ένα βήμα μπροστά να ψαχτούμε για το κέντρο υγείας. Ο Αγροτικός Σύλλογος Κατούνας έκανε 4 κινητοποιήσεις. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων μας στήριξε, την ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κινητοποιήσεις. Δεν θα κάσουμε στα βρούμενα χέρια. Αλλά η Δημοτική Αρχή είναι απούσα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γρήνος Θεόδωρος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ξηρομαέρου. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και στύπωτας με ανάμεσα το κεφάλι μπροστά στους αγώνες των Ελλήνων Εργατών, αισθάνομαι την ανάγκη μιας κοινής πορείας και κοινών αγώνων εργατών, αγροτών και κτηνοτρόφων. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, γιατί εμείς παράγουμε το πλούτο σε αυτόν τον τόπο και άλλοι τον καρπώνονται. Πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα και έρχονται νέα λύπαση αυτά να προσθεθούν. Ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγώνες και κτηνοτρόφοι είναι η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες και ποιοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να χαθεί καμία περιουσία και σε καμία περίπτωση να χαθεί έστω και ένα ευρώ που με επιδοτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Δήμου Διαμάντο, μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Αγροτικού Συλλόγου Αμφιλοχίας. Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι. Χαιρετίζουμε την εργατική πρωτομογιά, παγκόσμιο σύμβολο της πάλης, της εργατικής τάξης και του θυσιός της, για τα δικαιώματα και τη ζωή της. Οι βιοπολεστές αγρότες και κτηνοτρόφοι είμαστε εκμεταλλευόμενοι, όπως και οι εργάτες, από τα μονοπόλια και τους μεγαλεπόρους. Σε όποιο αγώνα δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, σημαντική για τον αγώνα μας ήταν η έκφραση της αλληλεγγύης, της έμπρακτης στήριξης από την εργατική τάξη και τα ταξικά της σωματεία. Η πρωτομαγιά... Η ημέρα της εργατικής τάξης, με τους σκληρούς αγώνες που έδωσε και δίνει για τα δικαιώματά της, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, τότε για το 8ωρο που σήμερα καταργείται και σημαδεύτηκε από θυσίες αγωνιστών στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Είναι απεργία και όχι αργία. Σημαντικά προβλήματα απασχολούν και την περιοχή μας και τους παραγωγούς της ελιάς και τους κτηνοτρόφους. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας για την ελαιοκαλλιέργεια. Ένα γεωργικό κλάδο όπου πάνω από το 90% της παραγωγής προέρχεται από μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις ατομικών αγροτοπαραγωγών, ενώ η τυποποίηση, διάθεση, εμπορία του ελαιόλαδου είναι μονοπολημένη από μια χούφτα επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη κατάσταση διαμορφώνεται στο έδαφος της ΚΑΠ που αποφασίζεται και εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις διαχρονικά, στο πλαίσιο της οποίας επιτρέπεται οι αθρώες εισαγωγές ελιών τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλιστεί η διάθεση της εγχώριας παραγωγής. Μάλιστα αυτές οι ελιές που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τρίτες χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, εισάγονται
και πουλούνται ως Καλαμών και ακόμα ως Καλαμάτας, ενισχύοντας την κερδοφορία των εμπορευμηχάνων που εκμεταλλεύονται τη χαμηλότερη τιμή αυτών των εισαγόμενων προϊόντων για να ρίχνουν την τιμή της τόπιας παραγωγής. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι παρεχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Προστασία διαφόρων κατοχυρωμένων νομοσιών όπως είναι τα ΠΟΠ αφορά πρώτα απ' όλα τα κέρδη του εμπορικού και μεταπαιδευτικού κεφαλαίου και όχι την επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτοπαραγωγών. Την ίδια στιγμή οι βιομήχανοι έμποροι πολλούν τα προϊόντα των ελαιοπαραγωγών στην τελική κατανάλωση σε τιμές πενταπλάσιες έως και δεκαπλάσιες σε σχέση με την τιμή που δίνουν στους αγρότες. Η ονομασία προέλευσης στη φέτα και στα τυριά δεν έδωσαν καλύτερη τιμή στον κτηνοτρόφο για το γάλα, ούτε φτηνότερες ζωοτροφές. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, το έχουν στην κυριολεξία τερματίσει με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να χαρακτηρίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί τις εγγυημένες τιμές ως καταστροφικές. Μάλιστα στο πλαίσιο της εκτεταμένης κρατικής παρέμβασης για τη διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης που επιταχύνθηκε από την πανδημία του COVID-19 έφτασε στο σημείο να υποδεικνύει στους αγρότες να πουλούν την παραγωγή τους σε οποιαδήποτε τιμή όσο ακόμα και με ζημιά, ώστε αυτή να καταγράφεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και αν και εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, κατάθεση φακέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετική έγκριση να τους χορηγούν τα ψίχουλα της όποιας αποζημίωσης αποφασιστεί. Πρόκειται για μια προτροπή που ρίχνει αέρα στα πανιά των εκβιασμών των εμπορευμηχάνων που θησαυρίζουν και μέσα στην πανδημία εις βάρος των βιοπαλλεστών αγροτών. Μεγάλο πρόβλημα είναι και το θέμα των συντάξεων. Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για συντάξεις με το πάτημα ενός κουμπιού, η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι απερίγραπτη λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και εκκρεμωτήτων στην απονομή τους. Χιλιάδες αγρότες, ασφαλισμένοι πρώην ΟΓΑ, γεννημένοι μέχρι το 1953, που ακόμα δεν έχουν λάβει σύνταξη. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους δεν προβλέπει καν η απονομή προσωρινής σύνταξης. Ενώ σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση από άλλα ταμεία ή εργόσιμο, ο πρώην ΟΓΑ σημερινός ΕΦΚΑ ως τελευταίο ταμείο καθυστερεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η καθυστέρηση φτάνει ακόμα και τα 4 χρόνια, γιατί το προσωπικό διαρκώς αποψηλώνεται μόνο το 2020. Οι συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων του ΕΦΚΑ έφτασαν στις 557, ενώ οι προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στο να σταλούν για διεκπεραίωση χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης αγροτών από την κεντρική στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σε ορισμένες από τις οποίες οι ελλείψεις προσωπικού είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο και λιγοστό προσωπικό, δεν έχει σχέση σχετική εκπαίδευση και εμπειρία στην απονομή συντάξεων. Η κυβέρνηση διάλεξε τη λύση της ιδιωτικοποίησης για τη διαδικασία απονομής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι ανάγκες των βιοπαλλεστών αγροτών δεν χωρούν στις αποφάσεις των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνόλου των θεσμών της. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και καμία κυβέρνηση και από κανένα υπουργό. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι μονόδρομος. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους συμμάχους μας εργαζόμενους στον ίδιο δρόμο του αγώνα. Στέλνουμε μήνυμα διεκδίκησης μιας καλύτερης ζωής. Η κοινή δράση και αλληλεγγύη μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τους αγώνες μας. Να δώσει την προοπτική ότι μπορούμε και πρέπει να γίνουμε οι ουσιαστικοί ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουμε. Διεκδικούμε
άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματός μας, με αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις χαμηλές τιμές και τις συνέπειες της φωνικής πανδημίας. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να εξασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις φυσικές αιτίες και νόσους. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής, θα αφήνουν ένα εισόδημα επιβίωσης στους αγροκτηνοτρόφους και να εξασφαλίζουν προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση. Μείωση του υπέργου και αδικαιολόγητου κόστους παραγωγής. Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροφόδια. Μείωση των τιμών αγροτικού ρεύματος. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Να σταματήσει η καταλήψη του κόπου μας από τους εμποροβιομήχανους. Το κράτος, τις τράπεζες και τις πλάτες των κυβερνήσεων και της κάποιης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία κατάσχεση και πληστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας, χωραφιών, αποθηκών, αγροτικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού βιοπαλαιστών, αγροτών, κτηνοτρόφων. Καμιά διακοπή ρεύματος και νερού σε σπίτια και σε χωράφια. Να μην γίνει καμιά μείωση των επιδοτήσεων βάση και της νέας σε χειρότερη κατεύθυνση για την αγροτιά ΚΑΠ. Να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή. Μέτρα στήριξης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, των Κέντρων Υγείας και των Ιατρείων στην Ήπεθρο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εξοπλισμού μηχανημάτων επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Να πάρθουν πίσω όλα τα αντιλαϊκά εκτρώματα που εντείνουν την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό και όλες τις διώξεις εναντίον αγωνιζόμενων συνδικαλιστών, αγροτών και άλλων εργατών λαϊκών φορέων. Απαλλαγή αγροτών και κτηνοτρόφων από τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ. Αναστολή πληρωμών δανείων και άλλων οφειλών. Να καταργηθεί το χαράτσι του ένφια. Να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομοιρίας των λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδοφόρων επιδυτικών σχεδίων των ομίλων. Εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων εξαιτίας των δασικών χαρτών. Με τον αγώνα μας, με το δυνάμωμα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, την ενίσχυση της λειτουργίας των συλλόγων μας και της ομοσπονδίας μας, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Στη συγκέντρωσή μας παρευρίσκεται αντιπροσωπεία της κίνησης αποστράτων αστυνομικών. Και τώρα για την κεντρική ομιλία εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου θα μιλήσει ο Κώστας Θωμάς, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εντολοκαρνανίας. Γεια σας. Συνάδελφοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι συνταξιούχοι. Η 1η Μάη είναι μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και γιορτάζεται με απόφαση των εργαζομένων των συνδικάτων τους και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Είναι μέρα που τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τους ηρωικούς αγώνες και την κατατακτήση του εργατικού κινήματος. Τη μέρα αυτή η παγκόσμια εργατική τάξη ανανεώνει την απόφασή της για να συνεχίσει αυτό το ηρωικό αγώνα ως τη νίκη. Η ταξική πάλι δεν σταματάει ποτέ, ούτε μέσα στην πανδημία. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πέρυσι τέτοιες μέρες έδωσαν με την οργάνωσή τους και την πειθαρχία τους το μήνυμα της ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο, που έσπασαν στην πράξη τις κυβερνητικές απαράδεκτες απαγορεύσεις, δίνοντας εικόνες λάμψης για το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς στις άγριες συνθήκες της πανδημίας, έκαναν και φέτος δική τους υπόθεση την οργάνωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Οι φετινές πρωτοβουλίες θα δώσουν μία ακόμη απάντηση στην προσπάθεια κυβερνήσεων και εργοδοτών να χτυπήσουν το απεργιακό δικαίωμα, να βάλουν χέρι στα σωματεία. Το ΠΑΜΕ καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε κάθε κλάδο και κάθε πόλη, συνολικά τους εργαζόμενους, να προσπεράσουν την ήδη επαξιωμένη ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, που γιόρτασε μαζί με την κυβέρνηση την κατάργηση του 8ωρου, 101 χρόνια μετά την κατάκτηση του στη χώρα μας το 1920. Είναι ιστορική πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους της πατρίδα μας, 135 χρόνια
από την απεργία στο Σικάγο για το αιματοβαμμένο οκτάωρο, η κυβέρνηση να νομοθετεί το δεκάωρο, να βάζει τα συνδικάτα στο γύψο και να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα για όλους. Αγώνα που θα έχει τα χαρακτηριστικά της 1η Μάη, του ταξικού αγώνα των εργατών, που γράφτηκε με αίμα στις πιο λαμπρές σελίδες ιστορίας του εργατικού κινήματος και φώτισε το δρόμο και την προοπτική για τους εργάτες όλου του κόσμου. Ένας χρόνος πανδημίας ανέδειξε με τον πιο αποκάλυπτο τρόπο πως το σύστημα της εκμετάλλευσης δεν εξανθρωπίζεται. Στη χώρα μας οι νεκροί ξεπέρασαν τις 9.000. Οι διασωληνωμένοι είναι καθημερινά εκατοντάδες. Χιλιάδες χειρουργοί αναβλήθηκαν. Είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων. Την ίδια ώρα που ιδιωτικοί όμιλοι υγείας κερδοσκοπούν σε βάρος των λαών. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, νοικιάζει με το αζημίωτο και τους παρέχει και γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατροί και νοσηλευτές ξεπέρασαν τα όρια της αντοχής. Κέντρα υγείας που στην πιο αισιόδοξη περίπτωση έχουν ελλείψεις ειδικοτήτων και στη χειρότερη που λειτουργούν και κυρίως για συνταγογράφηση. Με συνέπειες τραγικές για τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. Κέντρα αποκατάστασης εγκατελειμμένα και στα έχουμε τόσο ανάγκη. Η ανεργία να τσακίζει κόκαλα και ελάχιστοι άνεργοι να παίρνουν τα ψίχουλα. Χιλιάδες νέοι να δουλεύουν ως delivery, ανασφάλιστοι, χωρίς μέσα, στολές, κράνης και ωράριο. Δεκάδες εργατικά ατυχήματα, ειδικά προς το τέλος του ωραρίου. Οι νέοι αγρότες εκτινοτρόφοι να βιώνουν τις συνέπειες της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που τους διώχνουν από τα χωράφη και τα χωριά τους. Ένας χρόνος πανδημίας, ο λαός θρυνεί τους νεκρούς του και η κυβέρνηση μαζί με τα τόσα άλλα αντιλαϊκά νομοθετήματα που έφερε, ετοιμάζεται να νομοθετήσει ένα ακόμη αντεργατικό τερατούργημα, παρουσιάζοντάς το ως πρόοδο. Μετά τα αντεργατικά μέτρα της περίοδου των μνημονίων που ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, μετά τις νέες μορφές εκμετάλλευσης που δοκιμάστηκαν, γενικεύτηκαν την πρόοδο της πανδημίας, επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν τους εργαζόμενους για μία ορισμένη χρονική περίοδο μέχρι 10 ώρες τη μέρα. Βασικό στοιχείο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας είναι ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται, αλλά ανταλλάσσονται με μειωμένες ώρες και ρεπό. Η διευθέτηση αυξάνει τον απλήρωτο χρόνο της εργασίας προς όφελος του εργοδότη. Το νομοσχέδιο βάζει κυριολεκτικά μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, αμείβονται, ξεκουράζονται, θα καθορίζεται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένου εργαζομένου με την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι εύλογα θα αναρωτηθούν και τι μπορώ να κάνω απέναντι σε αυτά. Την απάντηση θα την βρουν κυριολεκτικά στο ίδιο το νομοσχέδιο, που προβλέπονται επιπλέον ασφυκτικοί περιορισμοί στην συνδικαλιστική δράση και πιο συγκεκριμένα στο απεργιακό δικαίωμα. Αν ο συλλογικός αγώνας, η οργάνωση, στα σωματεία, οι απεργιακοί αγώνες ήταν χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η κυβέρνηση και η μεγάλη εργοδοσία κόπτονται να τα βάλουν στο γύψο? Γιατί αυτός ακριβώς είναι ο φόβος τους. Για την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και το κεφάλαιο, σύγχρονος εργαζόμενος είναι αυτός που δεν θα προστατεύεται από συλλογικές συμβάσεις, θα αμείβεται με ψίχουλα, θα δουλεύει απλήρωτα δεκάωρα για Κυριακές, θα μετατρέπεται το σπίτι του σε εργασιακό χώρο και κυρίως δεν θα είναι οργανωμένος συνδικάτα. Η κυβέρνηση, ο υπουργός της και τα παπαγαλάκια της των μέσων μαζικής ενημέρωσης μας φλόμωσαν στο παραμύθι. Λένε πως είναι προς το συμφέρον μας, των εργαζομένων, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το μέτρο όμως δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους, αλλά τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αποσχολούν τους εργαζόμενους όποτε, όσο και όταν τους έχουν ανάγκη. Το ξεκαρβάλωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας σημαίνει ξεκαρβάλωμα της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών μας. Εκτός από τη μεγάλη επιβάρυνση τη φθορά της υγείας μας. Γιατί η διευθέτηση δεν αφορά μια μέρα, αλλά το συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν δεκάωρο χάνουν το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο. Απαριθμίζεται η οικογενειακή και κοινωνική του ζωή. Ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε ένα ομιλούν εργαλείο που ζει για να δουλεύει και όχι το αντίθετο. Ψέμα δεύτερο, η κυβέρνηση νομοθετείται τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Για να δουλέψει κάποιος εργαζόμενος τετραήμερο για κάποια περίοδο μέσα στον χρόνο, θα πρέπει την περίοδο που θα ισχύει το δεκάωρο να ξεθεώνεται δουλεύοντας 50 ώρες το πενταήμερο ή 60 ώρες το εξήμερο τη βδομάδα. Ανέκδοτο είναι και ότι ο εργαζόμενος θα επιλέγει μόνο
με τη θέλησή του τη δεκάωρη δουλειά. Το διευθυντικό δικαίωμα έχει ήδη τα χαρακτηριστικά των εκβιασμών, των απειλών και της απόλυσης. Σε συνθήκες πλέον που ο εργαζόμενος ατομικά θα προσπαθεί να βρει το δίκιο του ή να αρνηθεί τις εργοδοτικές αξιώσεις, η κάθε αναφορά σε εθελοντική συνένεση του εργαζόμενου αποτελεί πρόκληση και οργή, αφού και σήμερα το 8ωρο και πενθήμερο παραβιάζουν. Η κοροϊδία πάει σύννεφη. Με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, αν όντως η λύση στη μαύρη εργασία ήταν η ψηφιακή κάρτα, τι τους εμπόδισε μέχρι σήμερα να την εφαρμόσουν για την αδύνατη εργασία, χωρίς φυσικά να καταργηθεί το 8ωρο. Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος δεν στοχεύει στην εξυγίανση του συνδικαλιστικού κινήματος. Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά και λογοδοτούν στα μέλη τους και όχι στην κυβέρνηση και την εργοδοσία. Δεν έχει κανένα ρόλο η κυβέρνηση να παραβαίνει και να καθορίζει την εσωτερική του λειτουργία. Την κυβέρνηση δεν την νοιάζει η εξυγίανση των συνδικάτων. Άλλωστε, τα κυβερνητικά κόμματα χρόνια τώρα στηρίζουν τις διάφορες συνδικαλιστικές μαφίες και τους ανθρώπους της μεγαλοεργοδοσίας σε ΓΣΕ και ΑΔΔΗ. Αντιθέτως, υψώνει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το 50% συν 1 μέτρο που είχε ψηφίσει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου στηρούν από τη συνδικάτα την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία. Υποχρεώνονται να παραδώσουν στο Υπουργείο Εργασίας τα μητρώα των μελών τους ως προϋπόθεση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έτσι νομίζουν ότι θα επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο αγώνας είναι δύσκολος. Γνωρίζουμε επίσης το δίκιο δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Σε καμία εκμεταλλευτική κοινωνία το δίκιο δεν χαρίστηκε. Η κυβέρνηση προωθεί τη μετατροπή της απεργίας σε μια συμβολική πράξη, ζηλεύοντας προφανώς εκείνες τις χώρες όπου ο απεργός δουλεύει κανονικά φορώντας ένα περιβραχιόνι. Θα παρέχει τη δυνατότητα στον εργοδότη να διεκδικεί αποζημίωση από τους απεργούς και τα συνδικάτα σε περίπτωση που μια κινητοποίηση κριθεί παράνομη καταχρηστική ή και τα δύο. Με δεδομένο ότι 9 στις 10 απεργίες κρίνονται παράνομες ή και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει οικονομική εξόντωση των συνδικάτων και μια δαμόκλειο σπάθη που θα επικρέμεται μόνο με πάνω από τα κεφάλια των απεργών. Όλα αυτά όμως δείχνουν το φόβο τους. Η εργατική τάξη έχει τέτοιες αγωνιστικές παραδόσεις και αξιοποιεί και τη θετική και την αρνητική πείρα. Σικάγο, Μάης του 36, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, Μάης του 44, εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Είναι φάροι που φωτίζουν την πορεία μας. Το αντεργατικό τερατούργημα δεν είναι κεραυνό σε νερθρία. Εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο του κεφαλαίου για πιο φτηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη. Το κεφάλαιο έχει στραμμένη την προσοχή του στην εργάσιμη μέρα επειδή η παραγωγή της υπεραξίας συντελείται μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Γι' αυτό στοχεύει πάντα στη διεύρυνση των ωραρίων του εργάσιμου χρόνου. Ταυτόχρονα εξοικονομεί και εργατικά χέρια επιβάλλοντας σε λιγότερους να κάνουν την ίδια δουλειά που κανονικά θα έκαναν περισσότεροι. Στη βάση στρατηγικής συμφωνίας με τους στόχους του κεφαλαίου, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε τον νόμο 3986 του 2011, αλλά και τον εμπλούτησε με τον νόμο 4498 του 2017 που αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, όπου προβλέπεται μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Κύρωσε συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και προβλέπουν αυτό ακριβώς που τώρα νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία σε ατομική βάση. Έδεσε τα θεμέλια του χτυπήματος στο συνδικαλιστικό κίνημα με τον απεργοκτόνο νόμο της Αχτσιόγλου. Νέα αλυσίδα για τους λαούς της Ευρώπης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τους λαούς και θα κατευθυνθούν στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Ενώ για κάθε εκταμείευση από το Ταμείο θα πρέπει να νομοθετούνται νέα αντεργατικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα κέρδη των νέων επενδύσεων. Η ζωή που μας αξίζει προϋποθέτει εργαζόμενοι να απολαμβάνουν το πλούτο που παράγουν με τον κόπο τους. Η επιστημονική γνώση, η ανάπτυξη τεχνολογίας των ψηφιακών μέσων να αξιοποιείται για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και όχι για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Κανένας δεν μπορεί σήμερα να αποδεχτεί ότι αυτό που ζούμε είναι πρόοδος και εξέλιξη. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να προετοιμάσουμε την τάξη μας, την εργατική τάξη, να γίνει με τους αγώνες τάξη για τον εαυτό της
γιατί αυτή πρέπει να πάρει την εξουσία. Όταν αυτή το αποφασίσει, κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να την σταματήσει. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αυτοπασχολούμενους, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο καθένας μέσα από το σωματείο του να παλέψει και να διεκδικήσουμε. Σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς με μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρηση δικαιωμάτων. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων. Την καταχώρηση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δράσης των συνδικάτων και των συνδικαλιστών κόντρα συνολικά συγκρατική εργοδοτική παρέμβαση και καταστολή. Ζήτω εργατική πρωτομαγιά! Yeah.